Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα φιλοξενήσουμε μέσω Skype, τον βλέπουμε ήδη, τον χρυσό παραολυμπιονίκη, βετεράνο πλέον της κολύμβησης, τον Γιώργο τον Καπελάκη. Καλησπέρα, Γιώργο Καπελάκη, ο οποίος έχει πλέον το ρόλο του Προέδρου έτσι, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκλογή καταρχάς. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία νέα πρόκληση, Γιώργο Καπελάκη, πλέον με την ανάληψη της Προεδρίας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η αλήθεια είναι αυτή. Σίγουρα είναι μια μεγάλη τιμή για μένα. Η απόφαση των μελών της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής να με εκλέξουν για πρόεδρο. Είναι μια μεγάλη ευθύνη πάνω απ' όλα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα σημείο καμπής για το μέλλον της και την πορεία στο χώρο μας του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την ολομέλεια, σε αυτή τη διοίκηση που έχει ανανεωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό, συμμετέχουν άξιοι συνεργάτες, συμμετέχουν πάνω απ' όλα παλιοί και εν ενεργεία αθλητές με αναπηρία, παραολυμπιονίκες, mm-hmm. που έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους όλα αυτά τα χρόνια. Και πιστεύω αυτό είναι και το ζητούμενο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, να έχει ανθρώπους με γνώσεις, να έχει ανθρώπους που ξέρουν το χώρο και τον έχουν ζήσει, έχουν εμπειρίες αποκτήσει με την πάροδο των χρόνων και όλες αυτές τις εμπειρίες, την αγάπη μας που έχουμε πάνω απ' όλα για το χώρο, να την μπορέσουμε να την εξελίξουμε, να την δώσουμε και να έρθουν ακόμη καλύτερες μέρες για τον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας. Πολύ σωστά και βέβαια η εκπροσώπηση αυτών των κορυφαίων αθλητών του παραολυμπισμού που μας έχουν κάνει περήφανους όλα αυτά τα χρόνια είναι έτσι ένα σημαντικό βάρος ευθύνης της νέας διοίκησης της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Οι προτεραιότητες της οποίας ποιες είναι τώρα, Γιώργο Καπελάκη? Σίγουρα βασικό μας μέλημα και είναι και πρωταρχικός μας σκοπός να βελτιώσουμε κατά πολύ τις συνθήκες των αθλητών μας στην προετοιμασία τους για τις αθλητικές μάχες που θα δώσουν κατά πλειοψηφία σε αγώνες στο εξωτερικό με αποκορύφωμα τους παραολυμπιακούς αγώνες. Εμείς ξεκινάμε με ένα μικρό μειονέκτημα, διότι πλέον οι παραολυμπιακοί αγώνες που μας έρχονται στο Παρίσι δεν είναι πολύ μακριά. Σωστά. Είναι σχετικά κοντά, είναι σε 2,5 χρόνια. Και εμείς δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουμε βηματισμούς απλούς, πρέπει να κάνουμε τρέξιμο. Και οφείλουμε σαν νέα διοίκηση να δώσουμε καταρχήν όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζονται οι αθλητές μας και αυτοί που είναι σε θέσεις πολύ υψηλές, αλλά και σε αυτούς που προσπαθούν να πάρουν προκρίσεις, να πάρουν εμπειρίες, να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην παραολυμπιακή ομάδα, όλα αυτά που χρειάζονται για να το καταφέρουν αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο αθλητισμός των ατόμων με αναπηρία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει μία ραγδαία ανάπτυξη. Mm-hmm. Και αυτή την ανάπτυξη εμείς πρέπει να την ακολουθήσουμε. Πολύ σωστά. Και πρέπει να δώσουμε αυτό που χρειάζονται και οι Έλληνες αθλητές με αναπηρία για να είναι ανταγωνιστικοί. Πολύ σωστά. Πέρα από αυτό όμως, ναι, ένας άλλος βασικός στόχος μας είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους αθλητές, νέα άτομα με αναπηρία, να μπουν στο χώρο του αθλητισμού, να δούνε ότι μέσω του αθλητισμού μπορούν μόνο να κερδίσουν πράγματα και από αυτή τη διαδικασία ελπίζουμε να βρούμε και τα ταλέντα
που θα είναι τα στελέχη των αυριανών εθνικών ομάδων σε όλα τα αθλήματα. Πολύ σημαντικό, Γιώργο Καπελάκη, αυτό που λες. Εσύ, ένας αθλητής που πραγματικά αποτέλεσες πρότυπο για την νεότερη γενιά των αθλητών. Μας το έχει πει αρκετές φορές ο Γιώργος ο Στεφανουδάκης αυτό. Και ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης. Ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης, ο οποίος είναι και μέλος του νέου ΔΣ, έτσι. Εννοείται, θα είναι ένα από τα ηγετικά μέλη της διοίκησης. Θέλουμε την εμπειρία του Μανώλη, αυτήν που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε τη δυναμική του, θέλουμε τις προτάσεις του. Και πιστεύω και με τον Μανώλη, αλλά και με τον Χρήστο τον Τζαμούς, που και αυτός είναι από εδώ από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει εκλεγεί γενικός γραμματέας, αλλά και με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Δεν λέω ότι όλα είναι εύκολα. Ότι μπορούμε από μια μέρα στην άλλη να τα αλλάξουμε όλα. Το σίγουρο όμως είναι ένα. Έχουμε και σχέδιο, έχουμε και την θέληση τη διάθεση και το όραμα, να αλλάξουμε έτσι και τα κακώς κείμενα στο χώρο μας και να βελτιώσουμε αυτά που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά και να ακούσουμε το χώρο μας. Να ακούσουμε, να αφουγκραστούμε το χώρο του αθλητισμού από τη μία άκρη της χώρας μας μέχρι την άλλη. Mm-hmm. Να συζητήσουμε μαζί τους, να έρθουμε σε ένα γόνιμο διάλογο και μέσα από αυτό να δούμε τι πραγματικά πρέπει σε συνεργασία με όλους τους φορείς να κάνουμε για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και ποιο είναι αυτό? Να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες εκπροσωπήσεις σε διεθνούς αγώνες, σε παρολυμπιάδες, αλλά πάνω απ' όλα να φέρουμε αθλητές, να φέρουμε τα άτομα με αναπηρία στον όμορφο κόσμο του αθλητισμού, των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια ομολογουμένως. Ωστόσο, πρέπει να τρέξει το πράγμα, όπως λες και εσύ, για να φτάσουμε και τους υπόλοιπους αθλητές. Θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμά σου ακριβώς αυτούς τους νέους αθλητές που αναζητά το παραολυμπιακό κίνημα, στα παιδιά αυτά που δεν έχουν τολμήσει να βγουν προς τα έξω και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτό που λέω πάντα και το λέω πολλά χρόνια είναι ότι σίγουρα ένα άτομο με αναπηρία έχει κάποιους δισταγμούς και κάποιες ενδεχομένως αναστολές και ανασφάλειες για να μπει στον χώρο αυτό. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να το δοκιμάσουν. Πρέπει να έρθουν να δουν τι τους ταιριάζει, τι μπορούν να κάνουν. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναπηρία. Μάλιστα. Έχει και ένα ανάλογο άθλημα που μπορούν να ασχοληθούν. Mm-hmm. Πλέον υπάρχουν σωματεία οργανωμένα. Σωστά. Που μπορούν να τους δώσουν τις σωστές κατευθύνσεις. Μπορούν πολύ πιο εύκολα να μπουν στο χώρο, να έχουν τη βοήθεια που χρειάζεται. Και κάνω και έκκληση, και όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία, αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον τους. Πολύ σωστά. Να τους συζητάσουν, να τους συζητήσουν. Σωστά. Να τους παροτρύνουν. Mm-hmm. Γιώργο Καπελάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε καλή θητεία ευχόμαστε. Και εμείς σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.